264 και το δεύτερο κεφάλαιο. Σαμουήλ Α, σελίδα 264, κεφάλαιο δεύτερον. Και προσευχή η Άννα και είπεν: Εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον, υψώθη το κέρας μου δια του Κυρίου. Επλατύνθη το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, διότι εφράνθην εις τη σωτηρία σου, Κύριε. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος, διότι δεν είναι άλλος πλην σου, ουδέ βράχος καθώς ο Θεός ημών. Μην καυχάστε, μην λαλείτε υπερηφάνως, ας μη εξέλθει μεγάλη ρημοσύνη εκ του στόματός σας, διότι Κύριος είναι ο Θεός γνώσεων και παρά αυτούς σταθμίζονται επράξεις. Τα τάξα των δυνατών συνετρίβησαν και οι αδύνατοι περιεζώστησαν δύναμη. Οι και χορτασμένοι εμίστοσαν εαυτούς διάρτων, οι δε πεινώντες έπαυσαν, έως και η στήρα γέννησε επτά. Οι δε πολύτεκνος εξισθένησεν, ο Κύριος θανατών και ζωοποιεί, καταβιβάζει στον άδειν και αναβιβάζει. Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει τον πένιτα από του χώματος και ανυψώνει των πτωχών από τη κοπρία, για να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων και να κάνει αυτούς να κληρονομήσει ο συνθρόνων δόξης. Διότι του Κυρίου είναι η στήλη της γης και έστησε την οικουμένη επ' αυτούς. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Ιδέα σεβής θέλου συναπολεστεί εν το σκότι, επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει περισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού. Εξ ουρανού θέλει βροντίσει επ' αυτούς. Ο Κύριος θέλει κρίνει τα πέρατα της γης και θέλει δώσει ισχύν εις τον βασιλέα αυτού και υψώσει το κέρας του Χριστού αυτού. Τότε ανεχώρησε ο Ελκανά εις Ραμάθ προς τον οίκον αυτού, το δε πεδίον υπηρέτη των Κύριων ενώπιον του Ηλί του ιερέως. Του Ηλί όμως οι ιοί εις αναχρίοι άνθρωποι. Δεν εγνώριζον τον Κύριον, η συνήθεια δε των ιερέων προς τον λαόν ή το ιτιάφτη. Ότε της προσέφερε θυσίαν ήρχε το υπηρέτης του ιερέως, ενώ εψύνεται το κρέας, έχων στην χείρα αυτού κρεάγραν τριόδοντον και ευήθιζεν αυτήν εις το κακάβιον ή εις τον λέβητα ή εις την χύτρα ή εις το χαλκίον, και ό,τι ανεβίβαζεν η κρεάγρα ελάμβανεν ο ιερεύς δι' αυτών. Ούτως έκαμνον προς πάντα στους Ισραηλίτας τους ερχομένους εκεί εις Σιλό. Πριν ετικάψωση το πάχος, ήρχε το ο υπηρέτης του βασιλέως και έλεγε προς τον άνθρωπο, τον προσφέροντα τη θυσίαν: «Δώσ' κρέας διαψητών εις τον ιερέα, διότι δεν θέλει λάβει παρά σου κρέας βρασμένων, αλλά ομών». Και αν ο άνθρωπος έλεγε προς αυτόν: «Ασκάψωση πρώταν το πάχος και έπειτα λάβε όσο επιθυμεί η ψυχή σου», τότε απεκρίνεται προς αυτόν ουχή, αλλά τώρα θέλεις δώσει, ή δε μη θέλω λάβει μεταβίας. Δια τούτο, η αμαρτία των νέων ή των μεγάλη σφόδρα εναντίον του Κυρίου, διότι οι άνθρωποι απεστρέφοντο την θυσίαν του Κυρίου. Ο δε Σαμουήλ υπηρέτη ενώπιον του Κυρίου πεδάριον, περιεζωσμένου λινούν εφόδου. Και η μήτηρ αυτού έκαμνεν σε αυτόν επένδυμα μικρών και έφερεν προς αυτόν κατέτος ότι ανέβαινε μετά του ανδρός αυτής για να προσφέρει την ετήσιον θυσίαν. Και ευλόγησεν ο Ηλί τον Ελκανά και την γυναίκα αυτού λέγον: «Ο Κύριος να αποδώσει σε σπέρμα εκ της γυναικός ταύτης αντί του δανείου το οποίο εδάνησαν στον Κύριον και ανεχώρησαν στον τόπον αυτών». Επεσκέφθηκε ο Κύριος την Άννα και συνέλαβε και γέννησε τρεις ιούς και δύο θυγατέρας. Το δε παιδί ο Σαμουήλ εμεγάλυνεν ενώπιον του Κυρίου. Αμήν. Ένα θαύμα μεγάλο έγινε στην οικογένεια του Ελκανά, ο οποίος είχε δύο γυναίκες, τη Φενίνα και την Άννα. Η Φενίνα είχε παιδιά πολλά. Στην Άννα όμως ο Θεός είχε κλείσει την μήτρα για να μην γεννάει και έτσι ζούσε στον ονειδισμό των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε της άλλης γυναίκας του άντρα της, της Φενίνα. Όμως αδερφοί, αυτό δεν ήτανε παρά για τη δόξα του Θεού. Ήτανε μια δοκιμασία, μια ταπείνωση την οποία επέτρεψε ο Θεός στη γυναίκα αυτή για να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή της. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας, να εμπιστευόμαστε το Θεό στη ζωή μας όταν επιτρέπει ο Θεός ταπείνωση.
Την ταπείνωση ο Θεός μπορεί να την φέρει στη ζωή μας αν έχουμε υπερηφανευθεί. Γιατί τους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται και τους ταπεινώνει. Εξεύρει να ταπεινώνει τους υπερηφάνους. Όταν όμως ένας άνθρωπος, και το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, ή ζητάμε τέλος πάντων από το Θεό να μας το φανερώσει, όταν ένας άνθρωπος όμως διακρίνει και βλέπει ότι ενώ δεν είναι υπερήφανος, ο Θεός τον ταπεινώνει ή επιτρέπει να ταπεινώνεται ενώπιον των ανθρώπων, τότε πρέπει να υποψιάζεται ο άνθρωπος μεγάλη ευλογία. Γιατί η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Και αντί να θλίβεται και να τα βάζει με το Θεό και να λέει γιατί περνάω αυτά ενώ εγώ στέκομαι όπως με θέλεις, πρώτον να εξετάζει τον εαυτό του αν στέκεται πραγματικά όπως τον θέλει ο Θεός και δεν το επιτρέπει ο Θεός προς διόρθωση, και δεύτερον να βλέπει ο άνθρωπος πίσω από αυτή την ταπείνωση που επιτρέπει ο Θεός ένα ωραίο σχέδιο, όπως ακριβώς με την Άννα, ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Ο Θεός ήθελε να μάθει την Άννα και διάλεξε την Άννα γιατί αυτή μπορούσε να μάθει, κάποια άλλη δεν μπορούσε να μάθει, να μάθει την Άννα να προσεύχεται όχι για να πάρει από το Θεό αλλά για να δώσει στο Θεό. Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, βάλει αυτή την προσευχή στην καρδιά του, ο Θεός όχι μόνο ευχαριστείται αλλά και θα βρει τρόπο να δοξαστεί στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί όταν πλησιάζουμε το Θεό συνήθως φέρνουμε αιτήματα και καλά κάνουμε. Αλλά ας σκεφτούμε και κάποια φορά μήπως ο Θεός έχει κάποιο αίτημα από μας. Μήπως ο Θεός κάτι θέλει από μας. Κάτι θέλει να του προσφέρουμε, κάτι θέλει να του χαρίσουμε, κάτι θέλει να του δώσουμε. Και έτσι όταν το κατάλαβε αυτό η Άννα, είπε «Εάν μου δώσεις πραγματικά γιο και φύγει ο νηδισμός αυτός από μένα, τότε εγώ θα στον χαρίσω. Θα είναι δικό σου». Και ήταν πράγματι αυτό που ήθελε ο Θεός, έναν άνδρα πίστεως, τον οποίον από αρχής, από μικρό παιδί, θα τον εκπαιδεύσει ο Θεός. Και εδώ επίσης πρέπει να τονίσω ότι όσοι από εμάς έχουμε οικογένειες και έχουμε μικρά παιδιά, να ξέρουμε ότι ο Θεός μέσα από αυτά τα παιδιά θέλει να δημιουργήσει άνδρες και γυναίκες πίστεως για τη δόξα Του, που χρειάζονται όμως εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση βεβαίως γίνεται από τον Χριστό, αλλά γίνεται με απόλυτη συνεργασία των γονέων. Οι γονείς θα πρέπει απαραίτητος να φροντίζουν τα παιδιά τους με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, ξεύροντες ότι εκπαιδεύουν μελλοντικούς δούλους και δούλες του Κυρίου για τη δόξα Του. Να το καταλάβουμε λίγο. Είναι κάποιος δικηγόρος μεγάλος, κάνει ένα παιδί, λέει πω, λέει, θα το σπουδάσω δικηγόρο για να πάρει τη θέση μου, το γραφείο μου που είναι πολύ μεγάλο, γιατρό για να πάρει το ιατρείο μου, συμβολιογράφος για να πάρει το συμβολιογραφείο μου, οικονομολόγος για να πάρει τη δουλειά μου. Εάν εμείς συνειδητοποιήσουμε ότι τα παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού και ο Θεός μας τα εμπιστεύθηκε για λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, πόσο με πόση μεγάλη ευθύνη, αδελφοί, θα πρέπει να σκεφτόμαστε για αυτά τα παιδιά που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός, να τα παραστήσουμε στο Θεό δούλους και δούλες. Και βέβαια λέει η Γραφή, ο Κοπιάζων Γεωργός, σας ξέρετε ότι είναι αυτός ο πρίος πρώτος απολαμβάνει από το έργο του, από τον καρπό του. Και μάλιστα λέει στον Τιμόθεο, εννοεί τούτο. Όταν εργάζεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να παραστήσεις τα παιδιά σου, τον εαυτό σου, αλλά τα παιδιά σου ιδιαίτερα, δούλους και δούλες στον Χριστό, ο πρώτος που θα απολαύσεις την ευλογία του Θεού από αυτά είσαι εσύ. Πέραν του γεγονότος ότι σε όλη σου τη ζωή θα βλέπεις παιδιά στερεωμένα στην πίστη. Γι' αυτό τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε όχι με την δική μας σοφία και σύνεση, αλλά τα μεγαλώνουμε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, μέσα από το Λόγο του Θεού, με μεγάλη φροντίδα, γνωρίζοντες
μετά πάσης βεβαιότητος ότι δεν είναι δικά μας, αλλά ο Θεός μας τα εμπιστεύθηκε για λίγο. Και μάλιστα πολύ λίγο. Αν ο άνθρωπος ζει 70-80 χρόνια, τα παιδιά μας τα έχει εμπιστευτεί ο Θεός για 10-15 χρόνια. Μετά παίρνουν τα παιδιά το δρόμο τους. Πόσο λοιπόν μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας, σε όλα τα παιδιά μας, σε σχέση με το Λόγο του Θεού και με το έργο του Θεού. Η Άννα λοιπόν χάρισε τον Σαμουήλ που γέννησε, όταν απεγαλακτίστη, τον χάρισε στον Ηλί και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον άγιο. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε περιβάλλον άγιο, τόσο μέσα στην οικογένειά μας, όσο και μέσα στην Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό να εκλέγω για τον εαυτό μου την Εκκλησία, αλλά είναι πολύ σημαντικότερο να εκλέγω Εκκλησία για τα παιδιά μου. Πού θα μεγαλώσουμε, ποια θα είναι τα πρότυπα που θα βλέπουνε, τι θα είναι αυτά που θα ακούνε, πώς θα ζούνε. Δεν είναι μόνο δηλαδή εγώ και η γυναίκα μου να φροντίζουμε τα παιδιά μας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό το περιβάλλον από το οποίο επηρεάζονται τα παιδιά μας. Το εκκλησιαστικό περιβάλλον. Το περιβάλλον της κοινωνίας μας, της επικοινωνίας μας. Οι παρέες μας δηλαδή. Και επίσης αδερφοί να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ότι τα παιδιά μας είναι αυτά τα οποία δοκιμάζονται το περισσότερο. Μέσα σε σχολεία που προσφέρουν όλες τις προσφορές του κόσμου και της Βαβυλώνας. Τα πάντα προσφέρονται σήμερα. Γι' αυτό πριν πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο, πρέπει να έχουν βάσεις, στερεές. Αλλά και κατά τη διάρκεια που τα παιδιά μας πηγαίνουν στο σχολείο, πρέπει οι βάσεις αυτές να αυξάνονται. Η Άννα έχει πια εμπειρία με τον Χριστό. Τώρα πια ο Θεός δεν είναι ένας Θεός τον οποίο κάθε χρόνο πηγαίνει και προσεύχεται και προσφέρει θυσίες. Δεν είναι ένας Θεός που του δίνει, αλλά είναι ένας Θεός που παίρνει κιόλας, από τον οποίο παίρνει. Και πάντοτε, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός μαρτυράει τον εαυτό του δίνοντας τον άνθρωπο, χαρίζοντας τον άνθρωπο. Ένας Θεός που είναι πάρα πολύ κοντά στον άνθρωπο. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοπιστέψει, δεν ξέρω πώς ο Θεός με οδήγησε σε ένα εδάφιο που έμεινε χαραγμένο, σε 2-3 εδάφια που έμειναν χαραγμένα στην καρδιά μου. Είναι και να τα δούμε στη σελίδα 588 από το βιβλίο Παροιμίες, 6ο κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Ένα εδάφιο. Παροιμίες, 6ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Και το διάβασα τότε. Όταν περιπατείς θέλει σε οδηγεί. Όταν κοιμάσαι θέλει σε φυλάτη. Και όταν εξυπνήσεις θέλει συνομιλεί μετά σου. Το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και είπα αυτόν το Θεό θέλω εγώ. Αυτόν το Θεό θέλω. Που να είναι συνέχεια κοντά μου και όταν περπατάω να μην χάνω το δρόμο μου, να μου οδηγεί αυτός. Και όταν κοιμάμαι να μην φοβάμαι, γιατί αυτός με φυλάτει. Και όταν ξυπνάω δεν θα είμαι μόνος μου, γιατί αυτός θα συνομιλεί μαζί μου. Αδελφοί μου, αυτός είναι ο Θεός μας. Ένας Θεός που ενδιαφέρεται. Και ιδιαίτερα ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι φίλος μας. Δεν σας λέγω, λέγει πλέον δούλους, φίλους μου σας λέγω. Γιατί όσα άκουσα παρά του Πατρός μου σας το εξηγώ, σας τα λέω. Είναι τόσο καλός φίλος που ανοίγει την καρδιά του και μας τα λέει όλα. Και θέλει να είμαστε κι εμείς τόσο καλοί φίλοι με αυτόν που να ανοίγουμε την καρδιά μας και να του τα λέμε όλα. Όλα. Και τότε δεν θα είναι ένας Θεός που θα του προσφέρουμε την προσευχή μας, την νηστεία μας, την δοξολογία μας, την παρουσία μας στην Εκκλησία, γιατί αυτό είναι μια προσφορά, είναι μια θυσία για μας. Σήμερα ήρθαμε στην Εκκλησία και τούτο είναι θυσία.
θα μπορούσαμε να κοιμόμαστε, να ξεκουραστούμε, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει κάπου αλλού, ίσως πιο ευχάριστα. Αλλά σήμερα ήρθαμε εκκλησία. Όταν λοιπόν δώσεις, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα κάνει αγαθή ανταπόδοση. Και γιατί την κάνει την αγαθή ανταπόδοση? Αν και τα περισσότερα κατά χάριν, γιατί εμείς του δίνουμε ψίχουλα και αυτός μας δίνει φρατζόλες. Κατά χάριν, γιατί είναι αγαθός και μας αγαπάει. Όταν το παιδάκι μας έρθει και μας δώσει ένα φιλί, εμείς μετά το δίνουμε 100. Όταν μας κάνει μια αγκαλίτσα, εμείς το παίρνουμε και δεν θέλουμε να τα αφήσουμε. Όταν κάποιος μας δείξει αγάπη, εμάς υπερπερισσεύει η αγάπη. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τον Χριστό. Είναι αγαπητό πρόσωπο. Και μάλιστα να χρησιμοποιήσω την άλλη έκφραση. Αγαπητικό πρόσωπο. Θέλει να τον αγαπάς. Θέλει να σε αγαπάει. Θέλει να είναι δίπλα σου πάντοτε. Στην Άννα λοιπόν, η Άννα λοιπόν βρήκε ανταπόκριση από το Θεό. Της έκαμε το ζήτημά της. Μπορεί να μην κατάλαβε κιόλας ότι όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο Θεού για να κάνει και η Άννα το θέλημά του. Αλλά όταν αρχίζει ο Θεός να ενεργεί στη ζωή ενός ανθρώπου, δεν σταματάει μετά. Αυτός λέει που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει. Θα έχεις ένα φίλο που θα είναι πάντοτε δίπλα σου και πάντοτε θα αυξάνει στη ζωή σου τις προσφορές του που τις λέμε ευλογίες, χάρη και δόξα Θεού. Η Άννα τώρα λοιπόν γνώρισε έναν Θεό ζώντα, αληθινό. Γι' αυτό και μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό με ευγνωμοσύνη, να προσευχηθεί, να δοξάσει, αλλά και να ομολογήσει τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι για αυτήν ένας Θεός μακρινός που, επαναλαμβάνω, 2-3 φορές το χρόνο πηγαίνει και του προσφέρει θυσίες. Είναι ένας Θεός κοντινός που ακούει τη φωνή της, την άκουσε, έχει πείρα, απάντησε, ενήργησε, χάρισε, ευλόγησε και θα συνεχίσει να ευλογεί. Αλληλούια. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτό το Θεό γνωρίζουμε. Μας αναγέννησε. Μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Μας θεράπευσε. Σε έχει θεραπεύσει ο Θεός? Αλληλούια. Μόνο μια φορά. Έχει απαντήσει στα αιτήματά σου. Άρα το ξέρουμε. Και όταν ξέρεις τον Θεό, ξέρεις να προσεύχεσαι και ξέρεις να τον δοξάζεις. Να λοιπόν τώρα η Άννα πόσα έμαθε από μία ενέργεια του Θεού. Από ένα μεγάλο θαύμα. Αλλά έμαθε. Τώρα έχει επίγνωση Θεού. Εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριο. Κι όμως όταν πριν λίγο και χρόνια ερχότανε, έκλαιγε. Γιατί δεν είχε πάρει το αίτημά της. Τώρα όμως λέει εφράνθη η καρδία μου. Είμαι χαρούμενη. Με έκανε χαρούμενη ο Κύριος. Με ευλόγησε, ύψωσε το κέρας μου. Ήμουνα ταπεινωμένη και ήρθε και με ύψωσε ο Θεός. Τώρα το στόμα μου επλατύνθη εναντίον των εχθρών μου. Τώρα έχω λόγια. Τώρα δεν μπορεί να μου πει ο εχθρός πού είναι ο Θεός σου. Αλλά κι αν μου το πει θα πω ζει ο Κύριος μου. Με ευλόγησε ο Κύριος μου. Να το παιδί που μου χάρισαν και ήμουν αστήρα. Και θα της χαρίσει και άλλα πολλά περισσότερα. Και αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να ομολογούμε τις ευλογίες του Θεού. Ευαρεστείτε ο Θεός. Θυμηθείτε, 10 ήταν οι λεπροί όταν ο Κύριος τους θεράπευσε από τη λέπρα τους. Οι 9 το ξέχασαν. Ο ένας γύρισε ευχαριστών και δοξάζων το Θεό και αυτός πήρε και μια ωραία υπόσχεση και απάντησε από τον Κύριο. Είπαγε, η πίστη σου σ' έσωσε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίζει ο Χριστός να είναι μαζί μας. Να συνεχίζει ο Χριστός να μας ευλογεί. Και αυτό έχει επίσης ένα μυστικό. Όσο είσαι ευγνώμων, τον ευχαριστείς και τον δοξάζεις για τις λίγες ευλογίες που θα κάνει, ο Θεός θα κάνει όλο και περισσότερα. Να μην τα πολυλογώ, σε λίγο τους χάρισε 3 ιούς και 2 θυγατέρες. Πιο πολλά παιδιά από ό,τι είχε η Φενίνα. Εκείνο που έχει σημασία είναι, μας ευλόγησε, να συνεχίζει να ευλογεί ο Θεός.
να συνεχίζει να ευλογεί ο Θεός. Αμήν, αδερφοί. Για να συνεχίζει να ευλογεί ο Θεός, ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, δοξολογία πάντοτε. Χωρίς να χάνουμε την πίστη μας, την αγάπη μας και την ελπίδα. Με ευλόγησε ο Θεός. Πλάτινε το στόμα μου για να πατήσω στους εχθρούς μου. Χάρηκα πάρα πολύ στη σωτηρία του Κυρίου μου. Και ομολογεί. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος, διότι δεν είναι άλλος πλην σου, ούτε βράχος καθώς ο Θεός ημών επάνω στον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόσωπο. Πουθενά. Ούτε μέσα στον κόσμο, ούτε στους μεγάλους, ούτε στους μικρούς, ούτε στους συγγενείς, ούτε στην εκκλησία. Ούτε στους αδελφούς, ούτε στις αδελφές. Πουθενά. Δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που να μπορώ να το εμπιστευθώ και να δω τα αποτελέσματα της ευλογίας στη ζωή του. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Μην καυχάστε λοιπόν, μην λέτε υπερηφάνος, ας μην εξέλθει μεγαλοριμοσύνη εκ του στόματός σας, διότι ο Κύριος είναι ο Θεός γνώσεων και παρά αυτού σταθμίζονται οι πράξεις. Μην καυχάστε λοιπόν. Για τίποτα. Ούτε για τον πόη σας, ούτε για τη δύναμή σας, ούτε για τη μόρφωσή σας, ούτε για το έργο σας, ούτε για το έργο του Θεού που κάνετε, μην καυχάστε. Μην μεγαλοριμονείτε. Δεν χαίρεται στην καύχηση ο Θεός. Και αν τύχει από λάθος και καυχηθείς, ζήτα συγχώρεση από το Θεό. Ζήτα έλεος, ζήτα να κάνει χάρη να αφαιρεθεί από πάνω σου αυτό το κακό που εσύ έβαλες στην προσωπική σου ζωή. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει την καρδιά μας. Γνωρίζει την καύχησή μας, την υπερηφάνεια μας. Και σταθμίζονται όλες οι πράξεις του Θεού από τις γνώσεις Του, από τη γνώση Του. Ταπεινός με ευλόγησε ο Θεός. Με ευλόγησε ο Θεός, περηφανεύτηκα. Θα με ταπεινώσει ο Θεός. Για οποιοδήποτε λόγο και αν καυχηθείς, θα υπάρχει απάντηση από το Θεό, όχι καλή. Γι' αυτό ούτε να καυχόμεθα, ούτε να μεγαλοριμονούμε, ούτε να συζητάμε μεταξύ μας για πράγματα τα οποία έκανε ο Θεός, παρά μόνο ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Η δόξα ανήκει μόνο σε Αυτόν. Σε εμάς τι πρέπει, ταπείνωσης. Σε εμάς τι πρέπει, η ευχαριστία, η ευγνωμοσύνη και η δοξολογία. Αυτά ανήκουν σε εμάς. Γιατί? Γιατί τα τόξα το δυνατό θα συντριβούνε. Είναι δυνατοί και έχουν κάτι τόξα μεγάλα, θα συντριβούν τα τόξα. Ποιος θα τα συντρίψει? Ο Θεός θα τα συντρίψει. Τι είναι τα τόξα? Οι δυνατότητες που έχουμε. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο, ένα μεγάλο σπίτι, ένα μεγάλο τούτο, ένα σπουδαίο εκείνο, ένα σπουδαίο τάλο, τα επιτεύγματά μας θα συντριφτούνε. Και όταν συντριφτούνε, αδερφοί, αγαπητοί, η πτώση είναι μεγάλη. Δεν ξαναφτιάχνονται. Είναι πνευματικοί νόμοι που δεν μπορείς να τους παραβείς. Υπερηφανεύτηκες, θα πέσεις. Τρέξε γρήγορα να το πεινωθείς, μπας και βρεις χάρη και έλεος από το Θεό να σε σηκώσει. Γρήγορα όμως. Γιατί όσο μένει ο άνθρωπος στην υπερηφάνεια του και στηρίζεται στα δυνατά του τόξα, στην εξυπνάδα του, στη μόρφωσή του, στις ικανότητές του, στις δυνατότητές του, στη δουλειά του, στα υπάρχοντά του, στα πλούτη του, όσο και ο άνθρωπος να έχει επιτύχει και τολμήσει απερισκέπτος να υπερηφανευθεί και να μεγαλοριμονήσει, θα μαζεύει συντρίμια μετά, αν δεν προλάβει έγκαιρα να μετανοήσει. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού σήμερα, αν ακούτε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεται η καρδιά σου. Γιατί ο Θεός είναι Θεός γνώσεων
και γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον. Και το μέλλον όχι μόνο το γνωρίζει, το προσδιορίζει κιόλας. Το φτιάχνει. Και εγώ θέλω να φτιάξει ένα καλό μέλλον για μένα. Αμήν, αδελφοί. Τι να σας πω. Εγώ θέλω να... Όχι, δεν θέλω να φτιάξω εγώ μέλλον για τον εαυτό μου. Τι να φτιάξω εγώ. Δεν θέλω να φτιάξω εγώ το μέλλον των παιδιών μου. Τι να φτιάξω. Μικρός είμαι. Ασήμαντος είμαι. Άθλιος. Τι να φτιάξω εγώ. Αλλά θέλω να φτιάξει το μέλλον μου ο Χριστός. Θέλω να φτιάξει το μέλλον των παιδιών μου ο Χριστός. Θέλω να φτιάξει το μέλλον μας ο Χριστός. Θέλω να φτιάξει, γιατί αδερφοί αγαπητοί, το μέλλον είναι σοβαρό πράγμα. Για κλείσε τα μάτια σου και σκέψου μετά από 3 χρόνια πώς θα είσαι. Πώς θα είσαι άραγε. Ταλαιπωρημένος, τραυματισμένος, διαλυμένος, απομακρυσμένος από το Θεό, χωρισμένος, αποξενωμένος, τι θα είσαι. Ή θα είσαι ευλογημένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, δοξάζων το Θεό. Από σένα, από μας εξαρτάται. Η πορεία μας από μας εξαρτάται. Όχι ότι εμείς θα τη δημιουργήσουμε, αλλά ότι ο Χριστός μπορεί να μας ευλογήσει και να μας δημιουργήσει ένα υπέροχο μέλλον. Και ξέρετε, κάθε ένας από εμάς έχει το μέλλον του. Εσύ είσαι 20 χρονών, έχεις το δικό σου μέλλον. Είσαι 10 χρονών, έχεις το δικό σου μέλλον. Είσαι 18 χρονών και δίνεις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, έχεις το δικό σου μέλλον. Είσαι 30 χρονών, έχεις το δικό σου μέλλον. Εγώ είμαι 63 χρονών, έχω το δικό μου μέλλον. Θέλω τα τέλη μου να είναι ειρηνικά, ανεπέσχυντα, στο έργο του Θεού. Μέχρι την τελευταία πνοή της ψυχής μου να δοξάζω τον Χριστό. Αυτό θέλω. Και θέλω την οικογένειά μου, την εκκλησία να τη βλέπω να αυξάνει, να ευλογείται και οι επόμενοι εργάτες να είναι 10 φορές καλύτεροι από εμάς. Αυτό θέλω εγώ. Τι να θέλω. Τι άλλο να θέλω. Όμως έξω η ζωή είναι δύσκολη τώρα. Εγώ είμαι 63, παίρνω σύνταξη, μικρή καλή είναι όμως, δόξα στον Θεό. Ευχαριστημένος είμαι. Όμως τώρα ένα παιδί 17 χρονών, 18 χρονών, δίνει εξετάσεις τώρα. Δίνει εξετάσεις, τι θα κάνει. Και δεν έχει πολλές ευκαιρίες, έχει 1, 2, 3 χρόνια. Μετά. Και θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ παιδί και έδινα εξετάσεις, γιατί ήμουνα, όπως σας έχω πει, αγρότης, ο πατέρας μου ήταν αγρότης, τα χωράφια ήτανε, και εγώ ήθελα να φύγω από τα χωράφια και ευτυχώς με βοήθησε ο Θεός. Και είχα μια αγωνία, ένα άγχος, και αν δεν περάσω τι θα κάνω. Αλλά αυτό το άγχος δεν έπαψε να υπάρχει σε όλη μου τη ζωή. Να βρω δουλειά. Πρέπει να πάω καλά στη δουλειά. Να παντρευτώ. Πρέπει να παντρευτώ καλά. Τα παιδιά μου πρέπει να πάνε. Όλη η ζωή μας είναι ένα άγχος. Όμως αυτός που έχει το Χριστό μαζί του, όλη η ζωή του θα είναι μια ευλογία. Μια ευλογία θα είναι. Όλα ο Θεός θα τα φέρει. Δεν θα έχουμε δυσκολίες. Βέβαια. Και δυσκολίες θα έχουμε και δοκιμασίες θα έχουμε. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού. Να λοιπόν ο άνθρωπος που δεν έχει άγχος. Αν ο άνθρωπος που δεν έχει κατάθλιψη. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Δεν λέω αν έχει οργανικό πρόβλημα, το σώμα του κλπ. Αλλά όλα τα θεραπεύει ο Χριστός. Όλα τα θεραπεύει ο Χριστός. Ξέρετε πόσους ανθρώπους καταθλιπτικούς και άρρωστους τους είδα ευλογημένους. Ήταν να είχε έρθει ο Γιώργος ο Κανέλης με μια μητέρα και ένα παιδί. Το παιδί ήταν χάλια. Θα ήταν... Τελικά ήταν 20-22 χρονών, αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν 15-16. Ήταν μαζεμένο, δεν μίλαγε, δεν λάλαγε. Το έφερε η μητέρα του στον Χριστό. Καλή απόφαση. Λέει, προσευχηθούμε. Προσευχηθήκαμε μια φορά, προσευχηθήκαμε 2 φορές, δεν το ξαναείδα. Ωραία, παιδί μου, αυτό το παιδί. Πέρασε κανένας μήνας ενάμιση, έρχεται ένα νεαρό παλικάρι, όμορφο, ψηλό, λεβέντης. Λέει, τι κάνετε κύριε Κοροβέση.
Με θυμάστε? Λέω, καλά είμαι, του λέω, αλλά δεν σε θυμάμαι. Λέει, δεν με θυμάστε, δεν σε θυμάμαι. Δεν είμαι εγώ αυτός που ερχόμενα με τη μαμά μου και γονάτιζα και με ζουλάγατε από πάνω. Με ζουλάγατε. Λέω, σε ζουλάγαμε. Δεν κατάλαβα εγώ στην αρχή. Ναι, λέει, με ζουλάγατε από πάνω. Λέω, σε ζουλάγατε. Εσύ, του λέω, μήπως είσαι αυτός που είχες έρθει. Ναι, μου λέει. Και έγινες καλά, πολύ καλά. Λέει, δουλεύω τώρα. Κοιτάξτε, τι μέλλον θα είχε χωρίς τον Χριστό και τι μέλλον είχε με τον Χριστό. Όμως έκανε ένα λάθος. Εύχομαι ο Θεός να το ευλογεί. Δεν ήρθε να τον δοξάσει. Δεν ήρθε να τον ευχαριστήσει. Γιατί? Δεν του πρέπει δόξα, αδερφή. Δεν το αξίζει. Αυτό κάνει και η Άννα. Τον δοξάζει. Λέει, σε σένα νίκει η δόξα, Κύριέ μου. Σε σένα πρέπει η δόξα, η προσκύνηση, η λατρεία. Τα τόξα των δυνατών λοιπόν θα συντριφθούνε. Οι αδύνατοι όμως θα περιζωστούν δύναμη. Γιατί? Η δυνατή είναι υπερήφανη. Η αδύνατη είναι ταπεινή. Στον ταπεινό τι κάνει ο Θεός? Δίνει δύναμη, δίνει χάρη. Γι' αυτό να ξέρουμε, ό,τι και να έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι η χάρη του Χριστού. Να ξέρουμε επίσης ότι αν θέλουμε πιο πολλά να κάνει χάρη του Χριστού, πρέπει πιο πολύ να ταπεινωνόμαστε. Και όσο πιο πολύ μας υψώνει ο Θεός, τόσο πιο πολύ να ταπεινωνόμαστε εμείς. Και όσο πιο πολύ μας ευλογεί ο Θεός, τόσο πιο πολύ να συντριβόμαστε εμείς. Γιατί? Για να συνεχίσει. Για σκεφτείτε να πούμε, αυτός είναι, λέει, τέος βασιλιάς. Τώρα τι είναι? Τίποτα. Τέος χριστιανός. Τώρα τι είναι? Τίποτα. Και ακούτε και το άλλο, τέος ευλογημένος. Τώρα ο Θεός να μας φυλάει. Μη γέννητο, Κυρία μου. Εγώ δεν θέλω να είμαι τέος ευλογημένος. Θέλω να είμαι και τώρα και πάντα και σε όλη μου τη ζωή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν, αδερφοί. Και στους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό και θα ταπεινώνομαι και θα τον δοξάζω και θα τον ευχαριστώ και θα τον ομολογώ και θα ελπίζω μόνο σε αυτόν, σε αυτόν και μόνο σε αυτόν. Ναι, δεν κάνεις λάθη. Λάθη κάνω. Αμαρτίες, τι να κάνω, όλοι κάνουμε λάθη. Και θα πέσουμε και αμαρτίες θα κάνουμε και μπελάδες θα έρθουν στη ζωή μας. Αλλά μη χαίρε η εχθρά μου, έπεσα, ο Κύριος θα με σηκώσει. 7 φορές πέφτει ο δίκαιος, 7 φορές το σηκώνει ο Χριστός. Ο ασεβής όμως 1 φορά πέφτει και συντρίβεται. Άρα δεν φοβάμαι τα λάθη μου, ούτε και τις αμαρτίες μου φοβάμαι. Το Θεό φοβάμαι. Και τι φόβος? Σεβασμού, αγάπης, μην τον λυπήσω. Οι και χορτασμένοι εμίσθωσαν εαυτόν διάρτων. Α, ένας χορτασμένος, βγάζω πολλά λεφτά. Δόξα στο Θεό. Ο Θεός να συνεχίσει να σε λέει. Αλλά μην υπερηφανευτείς γι' αυτό. Και έχω δει ανθρώπους, αδερφοί, πήρα, λέει, μια δουλειά πολύ μεγάλη. Λέω, συγχαρητήρια, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Είχα ένα φίλο που όταν του έλεγα ο Κύριος να σε ευλογήσει, μου λέγε ο Θεός να είναι μαζί σου. Του λέγα εγώ, εμείς είσαι ο Θεός, βρε, χάζε. Εμείς είμαστε οι Θεοί, βρε, χάζε. Ο καημένος πέθανε. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα? Πεθαίνει ο Θεός. Ξαφνικά. Εκεί που φώναζε και δόξαζε τον εαυτό του, πήγαινε πολύ καλά στη δουλειά του. Γενικός διευθυντής κλπ. 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 Κάνει γουρλώνει τα μάτια του, ξάπλα κάτω. Πάει η δόξα του. Θα μου πεις, εσύ δεν θα πεθάνεις? Εγώ, ξέρετε τι έλεγα στη δουλειά μου? Εγώ δεν θα πεθάνω, το ξέρετε? Εννοούσα την αρπαγή της εκκλησίας. Με κοιτάγανε και λέγανε. Του λέω, εγώ, βρε, δεν πρόκειται να πεθάνω. Ο Κύριος έρχεται. Αλλά κι αν πεθάνω πάλι θα ζω. Αυτή είναι η διαφορά μας, αδερφοί. Κι αν πεθάνουμε πάλι θα ζούμε. Άσε που δεν θα πεθάνουμε. Γιατί? Γιατί μας έβγαλε από το θάνατο ο Χριστός. Δεν είναι υπερηφάνεια αυτό? Τι υπερηφάνεια? Εγώ βγήκα από το θάνατο. Εγώ τα καταφέρω. Τι υπερηφάνεια? Πιο μεγάλη ταπείνωση. Γιατί αν δεν ερχόταν ο Χριστός στη ζωή μου, τώρα που θα ήμουνα και τι θα ήμουνα και πώς θα ήμουνα? Γι' αυτό δόξα να έχει ο Θεός. Δόξα να έχει ο Θεός. Δόξα να έχει ο Θεός.
Και χορτασμένοι λοιπόν εμείς τους ανεαυτούς διάρτων, οι δε πεινώντες έπαυσαν να πεινούνε. Γιατί τους ταΐζει ο Κύριος. Και ο Θεός βρίσκει τρόπους, αδερφοί, να ταΐζει τους ανθρώπους, τους πιστούς. Μέχρι και κοράκια μίσθωσε για να ταΐσει τον Ηλία όταν πεινάγαν όλοι. Και πήγαινε κόρακας κάθε πρωί και του πήγαινε ψωμί και κρέας. Ψωμί και κρέας κάθε πρωί κόρακας. Μα γίνονται αυτά? Κι εγώ στη ζωή μου είχα ένα κόρακα, ρωτήστε την Άννα. Ναι, η Άννα γελάει. Ήταν ένας άνθρωπος στη δύσκολη περίοδο της ζωής μου, γιατί μην νομίζετε ότι δεν έχουμε περάσει δυσκολίες. Έχουμε περάσει. Η Άννα έχει πάρει ένα τελευταίο 10.000 ή 20.000, κυρία, λέει τα τελευταία. Και την άλλη μέρα μας έστειλε μια επιταγή ενός εκατομμυρίου ο Θεός. Πώς έγινε αυτό? Και είχαμε εκεί στις δυσκολίες, γιατί μην νομίζετε ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες. Ο Θεός βρήκε ένα κόρακα. Και το ξέραμε εμείς και η Άννα. Ερχόμουν λοιπόν και της έλεγα, κοίτα, μου λέει ο κόρακας, έλεγα, ο κόρακας. Ήταν μια περίοδος πολύ δύσκολη για τη δουλειά μας. Τότε εκεί που δούλευα στην προηγούμενη δουλειά, κανένας δεν πληρωνότανε. Απεργίες, επισχέσεις, ο μόνος που πληρωνόταν, αλήθεια σας το λέω, ήμουν εγώ. Και δεν το ξέρει και κανείς άλλος. Αλλά ήταν ένας κόρακας εκεί. Κρά, πάρε κύριε Κοροβέση τον πιστό σου. Τον έπαιρνα εγώ, πήγαινα στην Άννα τρεχάλα. Ο κόρακας. Αλήθεια σας το λέω. Μάρτης είναι ο Θεός και η γυναίκα μου. Αλήθεια. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Δεν θα σε εγκαταλείψει. Πάσα στα σημέρας. Έως την τελείας του αιώνος. Μόνο δόξαζέ τονε. Ευχαρίστησέ τονε. Μπορεί αυτό που κάνει να είναι μικρό. Αλλά αν σταθείς στα μικρά, αν φανείς πιστός στα μικρά, θα σου δώσει και τα πιο μεγάλα. Αν φανείς πιστός και στα πιο μεγάλα, πιο μεγάλα. Και αν φανείς πιστός στα πιο μεγάλα και πιο μεγάλα. Αλλά δόξαζέ τονε. Να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Πόσο μ' αρέσει αυτή η προσευχή της Άννας. Έως και η στήρα εγέννησε 7. Η δε πολύτεκνος εξισθένησε. Γιατί ο Κύριος ξέρει, θανατώνει αλλά και ζωοποιεί. Ό,τι θέλει κάνει. Εγώ θέλω να με ζωοποιεί, αδέρφοι. Δεν θέλω να με θανατώνει. Τι να πω, ούτε και εσάς θέλω να σας θανατώνει. Θέλω να μας ζωοποιεί ο Θεός. Με το Πνεύμα Του το Άγιο. Αλλά εμείς θα Τον δοξάζουμε τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα, αμήν. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Έχουμε παράπονο από το, έχεις παράπονο από το Θεό? Ποτέ, αδερφοί. Ποτέ. Ποτέ παράπονο από το Θεό. Ποτέ. Ναι, αλλά τώρα ήρθαν λίγο ανάποδα τα πράγματα. Τώρα που ήρθαν ανάποδα, να δεις πως θα σε ευλογήσει ο Θεός. Όταν συνεχίζεις να Τον δοξάζεις. Αλλά όταν τα βάζεις με το Θεό, έλαντε, τι περιμένεις? Στραβοπάτησα, βλαστημάω. Τώρα που στραβοπάτησες, δόξασε το Θεό να μην στραβοπατήσεις ξανά. Σου πήγαν ανάποδα τα πράγματα, εσύ με εγκατέλειψες. Δεν σε εγκατέλειψε. Άσε να τα βάζουμε μετά με τους αδελφούς, με την εκκλησία. Μου λέγε κάποιος, όλο εκεί πηγαίνεις, στην ψάθα θα πεθάνεις. Εγώ ψάθα δεν έχω. Άρα πού να πεθάνω? Έτσι μου λέγανε. Εκεί που πηγαίνεις στην εκκλησία, χαζέ. Τα παιδιά σου θα γίνουν κομπλεξικά, θα γίνουν περιθωριακά. Και τώρα αυτοί που μου τα λέγανε, με βλέπουν στα μάτια και ντρέπονται. Και ξέρετε τι μου λένε? Εσένα που σε ακούει ο Θεός, προσευχή σου σε παρακαλώ να με ευλογήσει και εμένα ο Θεός. Γιατί έχω πρόβλημα με τα παιδιά μου, έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, έχω πρόβλημα με τον άντρα μου, έχω πρόβλημα με τη δουλειά μου. Αδερφοί, η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα. Και όσο πάνε οι καιροί θα γίνονται πιο κακοί. Υπάρχει ο διάβολος βέβαια που δίνει δώρα, αλλά σου παίρνει την ψυχή. Και υπάρχει και ο Χριστός που σε προστατεύει, σε ευλογεί και ευωδώνει την ψυχή σου. Και υπάρχει και μία ωραία ευχή. Εγώ θέλω να σας τη διαβάσω για να μας την κάνει ο Θεός σήμερα σε όλους μας. Αμήν. Να πάμε λοιπόν στη σελίδα 1084. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο.
Επιστολή Καθολική Τρίτη του Ιωάννου του Αποστόλου, εδάφιο 2. Πρώτο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο είναι εδάφιο 2. Τρίτη Επιστολή του Ιωάννου του Αποστόλου, σελίδα 1084. Αγαπητέ, για σκεφτείτε αδελφοί αυτό να μας το λέει σήμερα ο Χριστός. Πες το μας Χριστέ μου σε παρακαλώ. Πες το μου Χριστέ μου και εμένα και σε όλα τα αδέλφια μου. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Άρα προϋπόθεση είναι να ευωδούται η ψυχή μας αδελφοί. Και η ψυχή μας ευωδούται όταν μένουμε ταπεινοί, συντετριμένοι, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως σήμερα δοξάζονται στο Θεό. Ευαρεστούμενοι για τη χάρη που κάνει ο Θεός. Και ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Μας δίνει ο Θεός, μας χαρίζει, μας ευλογεί, μας ευλογεί, μας ευλογεί. Μας δίνει, λέω αριθμητικά, 100 πράγματα και ένα έρχεται και μας το παίρνει. Γιατί, για να μας δοκιμάσει. Και εμείς ξεχνάμε τα 100 και θυμόμαστε το ένα και τα βάζουμε με αυτό στο Θεό. Ρε, δεν κοιτάς τα άλλα 100 που σου χάρισε. Να τον δοξάσεις και να δεις και αυτό το ένα το οποίο φέρνει τη θλίψη στην ψυχή σου, πώς θα το μετατρέψεις σε ευλογία. Θα το μετατρέψεις. Τάκ! Είδατε τι είπαμε, τι μας είπε χτες. Πολύ, συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά πολύ χάρηκα αδερφή. Μέσα σε μια μέρα ο Θεός μπορεί να τα, τρέψει, να τα ανατρέψει όλα. Το πιστεύεις? Μέσα σε μια μέρα, σε μισή μέρα, σε μια ώρα μπορεί να τα μετατρέψει όλα ο Θεός. Όλα. Γι' αυτό να τον ευαρεστούμε αδερφοί, να τον ευχαριστούμε, να τον δοξάζουμε. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί, καταβιβάζει στον Άδη αλλά και αναβιβάζει. Άκου να δεις, καταβιβάζει λέει μέχρι κάτω τον Άδη και σε αναβιβάζει. Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ό,τι θέλει κάνει. Για σκεφτείτε όμως, να το σκεφτούμε λίγο σοβαρά αδερφοί. Αυτός που ό,τι θέλει κάνει είναι αυτός που σ' αγαπάει αληθινά. Δεν είναι φοβερό? Αυτός που έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη, που τίποτα δεν είναι αδύνατο σε αυτόν, που τα πάντα μπορεί, τα πάντα έχει, τα πάντα χαρίζει, είναι αυτός που σε αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Είναι αυτός που σε ήλκησε και σε πρόσθεσε στην εκκλησία του με έλεος. Είναι αυτός που σου φανέρωσε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Είναι αυτός που σε αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Είναι αυτός που βάφτισε σένα και τα παιδιά σου με πνευμάγιο και τα εγγόνια σου με πνευμάγιο. Και κάτι το έχει τραβήξει λιγάκι. Να μην δει, να μην μας δοκιμάσει, να μην φανερωθεί η πίστη μας και η αγάπη μας, η δοξολογία μας και η ευχαριστία μας. Αδελφοί, πάντα θα τον δοξάζουμε. Αμήν, πάντα. Πάντα θα τον δοξάζουμε. Κάποτε είχαν πάει στον Ιωάννη, έτσι λένε, και δεν ξέρω αν είναι αληθινό, αλλά το πιστεύω ή μ' αρέσει να το πιστεύω. Στον Ιωάννη το μαθητή του Κυρίου στα γεράματα, και αφού τον απειλήσανε, τον βάλανε σε εξορία κλπ, πήγανε και του είπανε, μπορείς να μας πεις κάτι για το Θεό σου? Μέσα στην ταλαιπωρία του, στην εξορία του, στη δυστυχία του, και τους είπε, ο Θεός είναι αγάπη. Αλληλούια. Ο Θεός είναι αγάπη, αδερφοί. Ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό είναι ο Θεός. Ανεγείρει τον πένιτα από του χώματος. Ανυψώνει τον πτωχόν από της κοπρίας. Διανακαθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων. Αλληλούια. Και εμένα έτσι μου το είχε δείξει ο Θεός. Με έβγαλε από το βόθρο της αμαρτίας και με έβαλε και έκατσα δίπλα στα βασιλόπουλα του ουρανού. Στους άρχοντες του ουρανού. Σε αυτούς που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και με έκανε ίδιους με αυτούς. Έγραψε και το δικό μου όνομα. Να μην τον δοξάζω, αδερφοί. Εκεί που ήμουνα, όπου ήμουνα. Αλλά ο Κύριος με σελέησε. Θέλει φυλάτη τους,
δια του Κυρίου η στήλη της γης, δια του Κυρίου είναι η στήλη της γης. Και έστησε την οικουμένη επ' αυτούς. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Ιδέα σε βίστελους η απολεστή εν το σκότι, επειδή δια δυνάμεως δε θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Να τώρα κάτι πολύ σοβαρό. Ποιος υπερισχύει? Ποιος θα υπερισχύσει του διαβόλου? Ποιος θα υπερισχύσει του κόσμου? Ποιος θα υπερισχύσει στη δουλειά? Ποιος θα υπερισχύσει στο σπίτι? Στο σπίτι είναι το χειρότερο. Ποιος θα υπερισχύσει, ο άντρας ή η γυναίκα? Οι άντρες σκίζουν τη γάτα, βάζουν τις φωνές να υποτάξουν τη γυναίκα του, να δείξουν ότι είναι μάγκες και σπουδαίοι. Ξέρεις από πού είμαι εγώ? Αρβανίτης είμαι εγώ. Ναι, τα διδάξει σου πω εγώ. Δεν είναι έτσι όμως. Εκείνος που υπερισχύει, αδελφοί, είναι αυτός που κάνει ο Θεός να υπερισχύσει. Θέλεις να υπερισχύσεις? Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει. Θέλεις να σε κάνει μέσα στο σπίτι σου ο Χριστός αρχόντισα? Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Θέλεις να σε κάνει μέσα στο σπίτι σου βασιλιά? Ξέρεις τι θα πει να σε υπακούει η γυναίκα σου και τα παιδιά σου? Να σε σέβονται, σε αγαπάνε? Θέλεις να σε κάνει μέσα στην εκκλησία να είσαι σεβάσμιο πρόσωπο? Να σε αγαπάνε τα παιδιά, οι μεγάλοι, όλοι? Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Και αν το έχει κάνει, δώσε τη δόξα σε Αυτόν. Μην πεις εγώ είμαι, τι, είδες τι καλός άνθρωπος είμαι εγώ, α, και τι καλός σύζυγος. Θα τραβήξει το χαλί από κάτω και ακόμη θα τρέχω. Δόξα στο Θεό, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Μόνο στο Θεό ανήκει η δόξα. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού. Έχεις αντίδικο, το διάβολο? Κύριος θα τον συντρίψει. Κύριος θα σε ελευθερώσει. Εξ ουρανού θέλει φροντίσει επ' αυτούς. Ο Κύριος θα κρίνει τα πέρατα της γης. Θα δώσει ισχύν εις τον βασιλέα αυτού και θα υψώσει το κέρας του Χριστού αυτού. Εδώ έχει ιδιαίτερη φροντίδα για τους κεχρισμένους του. Για αυτούς τους οποίους κάλεσε και έχρισε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όχι το χρήσμα που κάνουν οι άνθρωποι, σου βάλω λίγο λαδάκι. Δεν είναι αυτά, αυτά είναι ανοησίες είναι. Λέει, θα σου βάλω λαδάκι και θα σε χρήσω εγώ να είσαι τι να είσαι. Εμείς θέλουμε να μας χρήσει ο Χριστός, αδελφοί, με το Πνεύμα του Άγιο. Να μας δώσει το χρήσμα του, να μας διδάσκει το χρήσμα του, να μας οδηγεί το χρήσμα του, να μας χρησιμοποιεί το χρήσμα του. Θα υψώσει το κέρας στην εξουσία του κεχρισμένου του. Και εδώ θέλω να σας παρακαλέσω, προσέξτε τα παιδιά σας. Είναι κεχρισμένοι του Κυρίου. Πώς τους μιλάτε? Πώς τους συμπεριφέρεστε? Μέσα τους κατοικεί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο. Πώς συμπεριφέρεσαι στον αδελφό σου, τον ελάχιστο? Όσο πιο ελάχιστος είναι, τόσο πιο ένδοξος είναι ο Χριστός που κατοικεί μέσα του. Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω οποιασδήποτε αιτίας. Εγώ να σας εξομολογηθώ κάτι. Τους ελάχιστους μέσα στην εκκλησία, έτσι πως τους κρίνω εγώ, γιατί δεν υπάρχουν, αυτούς τους φοβάμαι πιο πολύ. Τους φοβάμαι. Πω, εδώ ο Χριστός είναι δυνατός. Ένδοξος. Πω. Κύριε, ευλόγησε τον, φύλαξε με και εμένα. Μην υπερηφανευτώ απέναντί του. Αυτό το μπιτσιρικά, αυτόν το φτωχό, με αυτόν τον αγράμματο, με αυτόν το σκουπιδιάρι, συγχώρεσε με Θεέ μου. Με αυτούς είναι δυνατός ο Θεός. Σ' αυτούς είναι δυνατός ο Θεός. Σ' αυτούς είναι παντοδύναμος ο Θεός. Σ' αυτούς είναι προσεκτικός ο Θεός. Αυτούς να φροντίζεις περισσότερο. Όσο πιο πολύ φροντίζεις τους ελάχιστους, τόσο πιο πολύ θα σε φροντίζει ο Θεός εσένα τον ελάχιστο.
Αυτούς να φροντίζεις. Άσε τους πλούσιους, δεν έχουν ανάγκη. Άσε αυτούς που στέκονται πνευματικά καλά, δεν έχουν ανάγκη. Μου λένε, δεν με χαιρετάς. Λέω, τι να σε χαιρετήσω, αφού είσαι πας καλά. Πω να βρω κάποιον που δεν πάει καλά, να τον χαιρετήσω. Γιατί? Για να βρω χάρη από το Θεό. Για να ευχαριστηθεί ο Θεός. Να ευχαριστηθεί ο Θεός. Να δοξαστεί ο Θεός. Τα παιδάκια ξέρετε πόσο τα αγαπάω τα μικρά. Ξέρετε γιατί τα αγαπάω, γιατί τα αγαπάει ο Χριστός. Και όσο τα φροντίζεις, τόσο θα φροντίζει εσένα ο Θεός. Μου το έχει πει ο Θεός. Προσευχόμουν για τα παιδιά μου. Και έλεγα, Κύριε, βοήθησέ τα στις δυσκολίες τότε που ήταν έφηβοι κλπ. Και ήρθε ο Κύριος και μου είπε, όσο φροντίζεις τα δικά μου τα παιδιά, θα φροντίζω εγώ τα δικά σου. Α, λέω, έτσι είναι. Τα άφησα τα παιδιά μου και έπιασα τα ξένα παιδιά. Και λέω, τα αφήνω σε σένα, εγώ θα φροντίζω τον αδελφό μου τα παιδιά και εσύ θα φροντίζεις. Και έτσι έκανε ο Θεός. Και έτσι έκανε. Μετά είχα προβλήματα με τη δουλειά μου. Πολλά προβλήματα. Κάποια στιγμή έφτασα, τέλος πάντων, μην σας πω, σε τρομακτικές καταστάσεις. Απίστευτες καταστάσεις δυσκολίας. Πήγαινα στον Κύριο, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με στη δουλειά μου. Ήρθε πάλι ο Κύριος, όσο εσύ εργάζεσαι το έργο μου, εγώ θα εργάζομαι το δικό σου έργο. Α, λέω, έτσι είναι. Το βρήκα. Πιο πολύ με τα μούτρα στο έργο του Θεού. Και έβλεπε στη δουλειά μου και πήγαινε έτσι. Ποιος τα έκανε? Μπορούσα εγώ να κάνω τίποτα? Ο Χριστός τα κάνει όλα, αδερφοί. Αλλά να βρούμε τον τρόπο που ευαρεστείται ο Θεός, να έχουμε την εύνοια του Θεού. Ένα πράγμα φοβάμαι εγώ, να χάσω την εύνοια του Θεού. Να πάψω να αγαπάω τον Χριστό. Κύριε, σε παρακαλώ, πιο πολύ και πιο πολύ να σε αγαπάω. Πιο πολύ να αγαπάω το λόγο σου. Πιο πολύ να σε δοξάζω. Πιο πολύ να σε ευχαριστώ. Πιο πολύ ευγνώμων να είμαι. Αμήν, αδερφοί. Τι να πούμε, μπορούμε να πούμε αμήν? Αν δεν μιλες αμήν. Τότε λέει η Γραφή, ανεχώρησε ο Ελκανάης Ραμάθ προς τον οίκον αυτού, το δε πεδίον υπηρέτη τον Κύριον ενώπιον του ηλίτου ιερέως. Και έτσι το σχέδιο του Θεού, το νερό μπήκε στα βλάκι. Τώρα πια ο Θεός έχει άνδρα κατά την καρδία του, που είναι παιδάκι τώρα, αλλά είναι ο ηλί αργότερα. Και αυτά τα παιδάκια που βλέπετε τώρα εδώ, είναι οι δούλοι του Θεού αργότερα. Οι δούλοι του Θεού. Θα γεράσουμε, θα γεράσετε κι εσείς που είστε πιο νέοι, αν βραδύνει ο Κύριος, αν μακροθυμήσει ο Κύριος, και θα βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να δοξάζουν το Θεό. Τώρα φροντίστε τους, για να σας φροντίζει ο Θεός και τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Αγαπάς.